Θα πω ότι σήμερα φτάνουμε στο τέλος χρόνιων συζητήσεων και εύχομαι και ελπίζω ότι ανοίγουμε ένα νέο, μεγάλο, αισιόδοξο πλέον κεφάλαιο για τη δικαιοσύνη μας. Τελειώσαμε σήμερα την κατάρθρωση συζήτηση και των τριών νομοσχεδίων που αφορούν την μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη. Όλοι λένε, προσέξτε, ότι η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο χείλος του κρεμού. Εμείς είμαστε εδώ για να σώσουμε την κατάσταση πραγμάτων. Όλοι ανεξαιρέτως, όλα τα κόμματα, όλοι οι θεσμοί διαπιστώνουν την ίδια κατάσταση πραγμάτων. Πρέπει να πω ότι υπάρχει ένα περιθώριο 15 ημερών. Στην αμέσως επόμενη συνεδρία της Επιτροπής Νομικών θα υπάρξει η τοποθέτηση όλων των κομμάτων επί των νομοσχεδίων. Νομοσχεδίων τα οποία έτυχαν συζητήσεων, διαβουλεύσεων, τοποθετήσεων, κρίσεων και επικρίσεων. Τώρα έφτασε η κρίσιμη ώρα της τοποθέτησης και των κομμάτων. Εύχομαι όλοι ανεξαιρέτως να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, να διασώσουμε το κράτος δικαίου στην Κυπριακή Δημοκρατία, να διασώσουμε και τη δικιά μας υπόλοιψη, μακριά από μικροκομματικούς συσχετισμούς και υπολογισμούς, να υπερασπιστούμε την Κυπριακή Δημοκρατία. Θα πω ότι η διαδικασία στη Βουλή είναι πολύ καλά γνωστή. Την επόμενη ακριβώς συνεδρία θα γίνει τοποθέτηση επί των τριών νομοσχεδίων. Την αμέσως επόμενη συνεδρία θα υπάρξει διαβούλευση επί των τροπολογιών και αμέσως μετά οδηγούνται στην ολομέλεια της Βουλής. Και εκεί πέρα ο καθένας από εμάς θα αναλάβει τις ευθύνες του.